Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα ποια είναι τα 8 νέα χειραγωγημένα μας στην αλυσίδα των πολλών χειραγωγημένων τη Super League 2. 8 νέα χειραγωγημένα μάτς έστειλε στην ΕΠΟ η Sport Radar, η εταιρεία ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης, η οποία είναι συμβεβλημένη με την UEFA, εντόπισε στη Super League 2 ως ύποπτα τα παρακάτω παιχνίδια. 23 Δευτέρου 2022, Καλαμάτα Καλυθέα 2-2. 23 του 22, Λεβαδιακός Ηρόδοτος 6-0. 23 του 22, Πιερικός Τρίκαλα 3-0. 23 του 22, Λεβαδιακός Καλυθέα 1-1. 30 Μαρτίου του 22, Εργοτέλης Διαγόρας 0-1. 13 Απριλίου, Αστέρας Βλαχιώτη Ιεράπετρα 4-1. 17 Απριλίου, Απόλλων Πόντου, Πιερικός 1-0. Πάλι 17 Απριλίου, Ηρόδοτος Καραϊσκάκης 0-0. Τις σχετικές έρευνες διεξάγουν οι ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς Κώστας Σπυρόπουλος και Νίκος Μαργαρίτης. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά ξέρετε, δεν έχουν εργαλεία. Η κυρία Μπενέα από το δικαστικό ρεπορτάζ γνωρίζει ότι δυστυχώς οι ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς αλλά και οι πειθαρχικές επιτροπές του ποδοσφαίρου είναι αδύνατο να διερευνήσουν. Πρώτον, διότι αυτή η περίφημη σύμβαση Μακόλιν, η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή, δεν έχει δώσει κανένα εργαλείο στους δικαστές. Δεν έχει δώσει δηλαδή τη δυνατότητα συνεργασίας με την Eurojust, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεργασία με την Europol, την Ευρωπαϊκή Αστυνομία, διαδικασία μαρτύρων, επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Όντως, κύριε Θωμαίδη, γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, εγώ έχω ρωτήσει πολλές φορές τους εισαγγελείς. Τώρα, καταρχήν να επισημάνω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε 8 μαζεμένα χειραγωγημένα. Έτσι, μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα. Αυτό σημαίνει ή δύο πράγματα. Ή ότι είναι πολύ περισσότερα ή ότι λειτουργεί καλύτερα η μέθοδος ανίχνευσης. Ναι. Το θέμα, η δική μου απορία, την οποία εκφράζω και εδώ και την έχω εκφράσει και στους εισαγγελείς, με τους οποίους επικοινωνώ συνεχώς, είναι εντάξει, γίνεται αυτό. Γιατί δεν έχουμε καταδίκες? Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Ακριβώς αυτό που είπατε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχτεί. Γιατί δεν έχουμε εργαλεία, λένε οι άνθρωποι. Λένε ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο της απόδειξης, λένε οι υπεύθυνοι, είχα μειωμένη απόδοση, δεν ήμασταν καλά, δηλαδή με κάποιες δικαιολογίες αυτό το υπερπηδούν. Προσέξτε τώρα. Θα μπορούσαν τα πράγματα να διορθωθούν μόνο από την ΕΠΟ. Και μόνον από την ΕΠΟ. Δεν μιλώ για το ποινικό σκέλος. Το ποινικό σκέλος είναι άλλη δουλειά και οφείλουν οι εισαγγελείς και οι δικαστές να πιέσουν περισσότερο για να αποκτήσουν εργαλεία. Όμως το πειθαρχικό σκέλος υφίσταται. Και υφίσταται σε δύο χώρες συμπτωματικά που υπέστησαν εισβολές, στην Κύπρο και την Ουκρανία. Στην Κύπρο υπάρχει το point system. Κάθε φάκελος που έρχεται σημαίνει και ένα πρόστιμο με κατάληξη ακόμα και σε αφαίρεση βαθμών. Και στην Ουκρανία σημαίνει το εξής, κύριε Αντιπρόεδρε. Υπάρχει επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αναλυτές, προπονητές, δημοσιογράφους, διαιτητές, επιτροπή ανεξάρτητη που παρακολουθεί τα βίντεο των χειραγωγημένων αγώνων. Και αυτό, ξέρετε, προβλέπεται στην οριστική μελέτη και δεν το εφαρμόζεται. Νομίζω ότι το έχετε ψηφίσει και δεν το εφαρμόζεται. Αυτό που λέτε για την Κύπρο, νομίζω ότι μπορεί να φέρει αδικίες για κάποιες ομάδες. Δηλαδή το point system από καταγγελίες και μόνο, αν δεν υπάρχει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που είπατε να ελεγχθεί, ναι, έρχεται ένας φάκελος. Αν δεν αποδειχτεί πραγματικά ότι υπάρχει κάτι ύποπτο. Επιτροπή, γιατί δεν κάνετε την επιτροπή, γιατί δεν τη συστήνετε. Ξεκινάει μια προσπάθεια και ξέρετε ότι την Παρασκευή αυτή τη βδομάδα θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή παροχής πληροφοριών, εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες όμως πρέπει να ελεγχθούν και οπωσδήποτε. Εκεί να δείτε προβοκάτσιες που θέλουν. Ακριβώς. Γιατί θα δίνει πληροφορία άλλος και θα είναι κατευθυνόμενη. Οποιοςδήποτε, και σήμερα, αν πάρετε τα μέσα επικοινωνίας, θα διαβάζετε κάθε μέρα ότι υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες πολλές φορές είναι αβάσιμες, είναι εμβόλυμες και γίνονται για να σκοφαντήσουν κάποιες ομάδες ή κάποιους παράγοντες. Από εκεί και πέρα πρέπει, αφού μπει αυτή η εφαρμογή και παρουσιαστεί, θα πρέπει να γίνει αυτή η επιτροπή που λέτε με κάποιους εμπειρογνώμονες. Η οποία προβλέπεται στο καταστατικό σας, προβλέπεται στην ολιστική, την έχετε ψηφίσει. Υποχρεούστε, κύριε Αντιπρόεδρε. Η ολιστική μελέτη τέθηκε σε εφαρμογή εδώ και 2 μήνες περίπου
Και νομίζω ότι βήμα-βήμα προχωράμε και εκεί. Και οι φάκελοι και αυτό... έρχονται ο ένας μετά τον άλλον, τους βλέπετε. Τι θα κάνετε, τώρα, θα παρακολουθείτε απαφής. Όχι βέβαια, πιστεύω ότι γίνεται μια, ξεκινάει μια διαδικασία, δηλαδή από την Παρασκευή που θα παρουσιαστεί αυτή η εφαρμογή και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, πρέπει να σταματήσει αυτό γιατί είναι μάστιγα για το ποδόσφαιρο, γιατί καταγγέλλονται καθημερινά κυρίως σε παιχνίδια δευτέρων και τρίτης κατηγορίας, καταγγέλλονται ότι υπάρχουν τέτοια παιχνίδια τα οποία... Για το στοιχηματισμό. Μην βρεθείτε την άλλη χρονιά πάλι εδώ, γιατί θα είστε αντιπρόεδρος και την άλλη χρονιά και κάνουμε την ίδια συζήτηση, να μας φέρετε την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Όταν θα προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να προχωρήσουμε πιο δυναμικά, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπατε κι εσείς, η ολιστική μελέτη πρέπει και εφαρμόζεται βήμα-βήμα και νομίζω...